από την τηλεόραση Atlas Κεντρικής Μακεδονίας. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στο Atlas Κεντρικής Μακεδονίας. Είναι 3η 7 Ιανουαρίου σήμερα. Θα παρακολουθήσετε πριν προχωρήσουμε στα θέματά μας τα κυριότερα σε τίτλους. Λύσεις σε καθαριότητα, αστική συγκοινωνία και καταλήψεις πεζοδρομίων ζητούν οι πολίτες. Καλούν τις αρχές να δώσουν άμεσες λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας. Ψάρεψαν ηλεκτρικά πατίνια από το Θερμαϊκό. Συνεργεία του Δήμου ανέσυραν πάνω από 40 πατίνια. Κανένα χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Χιτά. Δράση ανακύκλωσης φυσικών χριστουγεννιάτικων δέντρων από τον φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας. Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας όμως με ένα σκληρό κοινωνικό θέμα. Τις ανοιχτές πληγές μιας ταλαιπωρημένης από την οικονομική κρίση γειτονιά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, αυτή της παλιάς λαχαναγοράς, κατέγραψε στο σημερινό διπορικό της η Ευτυχία Κωνσταντινίδου με τον οπερατέρ Νίκο Δούρτσι. Όπως ανέφεραν κάτοικοι μιλώντας στην κάμερα του σταθμού μας, η φτώχεια και η παραβατικότητα πλήττουν με ιδιαίτερη ένταση την περιοχή τους. Η περιοχή γύρω από την παλιά λαχαναγορά αφέθηκε στην τύχη της. Με την οικονομική κρίση τα χτυπήματα είναι απανωτά. Πολλά μαγαζιά έχουν βάλει λουκέτο εδώ. Πάρα πολλά, πάρα πολλά, πάρα πολλά, πάρα πολλά. Δυστυχώς. Έχετε εικόνα για το πώς ήταν εδώ η περιοχή πριν χρόνια? Ναι, εδώ ήταν μια ευημερούσα περιοχή. Ήταν μια συνοικία μεγαλωστών, μπορώ να πω, έμποροι κτλ. Αλλά τώρα έχουν εγκαταλείψει. Είμαστε οι τελευταίοι που μείναμε, δηλαδή. Κλειστά όλα. Λουκέτα. Πώς νιώθετε γι' αυτό? Άσχημα. Πολύ φτώχεια. Πάρα πολύ φτώχεια. Βλέπεις εσύ να κινείται χρήμα? Μένει έτσι ρημάδι. Δηλαδή είναι 2-3 μαγαζιά που λειτουργούν και δεν λειτουργούν, που λέμε. Γενικώς εδώ στην περιοχή είστε από τα λίγα καταστήματα που παραμένουν ζωντανά. Είναι όλη η γειτονιά υποβαθμισμένη λόγω της λαχαναγοράς και είναι μέσα στο κέντρο της πόλης. Οτιδήποτε και αν γινόταν αυτό, αν το κράτος δηλαδή έφτιαχνε κάποιο έργο, ξέρω εγώ τι, ακόμη και να γκρεμιζόταν, θα αναβαθμιζόταν η γειτονιά όλη. Και είστε εδώ από τα μοναδικά καταστήματα που έχουν εγώ μείνει. Εγώ πολύ δίπλα. Πόσα καταστήματα είχε εδώ και πόσα μείνανε? Είχε καμιά 60 ακόμα. 80 μαγαζιά είχε και γύρω απέναντι είχε. Οι αναπομείναντες κάτοικοι και καταστηματάρχες έγιναν πλέον μειοψηφία απέναντι στους πολυάριθμους οικονομικούς μετανάστες. Μόλις πέσει το σκοτάδι, υπάρχουν και παραβατικά στοιχεία που σκορπούν το φόβο. Υπάρχουν άτομα τα οποία φοβόμαστε να κυκλοφορήσουμε αργά το βράδυ. Βλέπουμε εδώ και εδώ, ακόμη και σε αυτόν τον δρόμο που είμαστε τώρα. Πολλά μαγαζιά έχουν βάλει λουκέτο εδώ. Γενικά η Θεσσαλονίκη, εγώ πέρασα κάτω τώρα στο Βαρδάρι και βλέπω όλα τα μαγαζιά είναι κλειστά. Μακάρι, μακάρι να ξανά να επανέλθει έτσι όπως ήταν πριν μια 7 ετία, 8 ετία η περιοχή. Η περιοχή εδώ πώς είναι, υποβαθμισμένη? Πολύ. Τραγικά. Από πολλές απόψεις. Δηλαδή? Πρώτα-πρώτα από τους, ας τους πούμε, μετανάστες. Παραβατικότητα πολύ. Είναι, δηλαδή, ό,τι χειρότερο έχει γίνει μέσα στο κέντρο της πόλης, η χειρότερη γειτονιά που φοβάται να περπατήσει ο κόσμος μετά τις 7-8 η ώρα το βράδυ. Τα βαθιά σημάδια της εγκατάλειψης είναι χαραγμένα σε αυτή την περιοχή. Η φτώχεια ήρθε την τελευταία δεκαετία να δοκιμάσει ακόμη περισσότερο τις αντοχές του κόσμου. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής Χάρη Αιδονόπουλο, υπάρχουν θύλακες φτώχειας, καθώς αρκετοί συνάνθρωποι μας ζητούν την επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος. Η γειτονιά εδώ είναι φτωχή. Έχει φτώχεια εδώ, έχει. Ασφάλεια μηδέν. Η γειτονιά είναι υποβαθμισμένη, δεν γίνεται χειρότερα. Ανεργία και φτώχεια. Ανεργία και φτώχεια και όλοι ξένοι εδώ και τεμπέληδες και δεν δουλεύουν κιόλας πολύ. Φτώχεια. Υπάρχει ανεργία, υπάρχει φτώχεια. Δεν υπάρχουν δουλειές. Έχω 3 μήνες υποβολή από τη φυλακή. Ο κύριος Δημήτρης είναι 65 ετών. Σε λίγο καιρό πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί. Από μικρό παιδί εργάστηκε για το μεροκάματο. Γνώρισε τις εποχές μεγάλης εμπορικής δραστηριότητας της περιοχής. Στους παρακείμενους δρόμους αντικρίζει πλέον δεκάδες καταστήματα να είναι κλειστά. Δουλειά έχουμε εδώ. Σπασμένα αυτή η γειτονιά εδώ. Παλιά ήταν καλός κόσμος, έμενε εδώ. Τώρα δεν έχει. Πώς ήταν εδώ? Εδώ είναι η παλιά λαχαναγορά, έτσι. Λαχαναγορά, ναι. Για πείτε μου λίγο, πώς ήταν παλιότερα εδώ?
εδώ μέσα. Τα μαγαζιά όλα τα λαχαναγκάστα, μόνο αυτό ήταν καθαριστήριο. Οι κάτοικοι ζητούν τις παρεμβάσεις εκείνες που είναι απαραίτητες για τη βελτίωση της καθημερινότητάς τους. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης αυτά και δυστυχώς δεν είναι και ο μοναδικός συνοικισμός η μοναδική περιοχή. Αλλάζουμε θέμα, πάμε στη Χαλκιδική. Απαντήσεις από τη διοίκηση του Δήμου Αριστοτέλη ζητούν οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης όσον αφορά στον κατεστραμμένο δρόμο στο Γομάτι από τις πλημμύρες του Νοεμβρίου. Το τελευταίο διάστημα, μάλιστα, με φόντο τις πληγές που άφησαν πίσω τους τα αλλεπάλληλα χτυπήματα του καιρού, η συμπολίτευση και η αντιπολίτευση έχουν επιδοθεί σε έναν πόλεμο ανακοινώσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάτι που μεταφέρθηκε και στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αντικείμενο συζήτησης και μάλιστα προημερησίας διάταξης στο Δημοτικό Συμβούλιο Αριστοτέλη έγιναν οι καταστροφές που υπέστησαν περιοχές του Δήμου στην τελευταία κακοκαιρία πριν από 1,5 περίπου μήνα. Στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα για τη συζήτηση και έγκριση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος, η Μείζων Αντιπολίτευση έθεσε το θέμα των προβλημάτων που υπάρχουν για την πρόσβαση στο Δήμο Αριστοτέλη μέσω από το Γομάτι και μάλιστα με τις αποκλεισμένες για τον ίδιο λόγο περιοχές του Δήμου Αριστοτέλη. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα στο Δήμο μας που έχει να κάνει με την κεντρική αρτηρία που ξεκινά από το αεροδρόμιο Μακεδονία και καταλήγει στο Άγιο Όρος, όπου οι προσκυνητές από εκεί κυρίως κινούνται και έχει ξεκοπεί και ένα ολόκληρο χωριό, να μην πω μια ολόκληρη περιοχή, από το Γομάτι ως την Ουρανούπολη, όπου οι άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση στις κοντινότερες δομές υγείας. Υπάρχει μείζον θέμα με τις επιχειρήσεις περιοχής και βέβαια και με τα παιδιά που πηγαίνουν σχολείο στην Μεγάλη Παναγία. Αυτό δεν μπορούσαμε να μην το αναδείξουμε. Το βάλαμε θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο Δήμαρχος έβρισκε διάφορες δικαιολογίες, πέταγε τον μπαλάκι στην περιφέρεια, αλλά ξέρετε κάτι, όταν είμαστε στην πρώτη γραμμή της αυτοδιοίκησης, πρέπει να βρίσκουμε λύσεις για τα προβλήματα και αυτή τη στιγμή ο κάτοικος του Γωματίου δεν έχει δρόμο για τον Πολύγυρο, για τη Θεσσαλονίκη, πέρασε 1,5 μήνας, δεν έγινε τίποτα και εμείς οφείλουμε ως αντιπολίτευση αυτά τα προβλήματα να τα αναδείξουμε. Όπως απάντησε ο Δήμαρχος Αριστοτέλης Στέλιος Βαλιάνος, το συγκεκριμένο έργο αφορά την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ήδη ασκείται πίεση προκειμένου να γίνει άμεσα η αποκατάσταση του δρόμου. Το Γομάτι στο δίκτυο Πολυγύρου Ιερισσού ανήκει στην περιφέρεια. Άρα λοιπόν την πλήρη ευθύνη για την κατασκευή του έργου την έχει η περιφέρεια. Από την πρώτη στιγμή εμείς μπήκαμε δυνατά όμως ως Δήμος σε αυτή τη διαδικασία, ζητώντας από την περιφέρεια να ενεργήσει άμεσα. Μετά την καταστροφή του δρόμου, η αστυνομική διεύθυνση διέταξε την πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας. Άρα λοιπόν δεν υπήρχε καμία περίπτωση από εκεί να κυκλοφορήσουν οχήματα. Από την πρώτη μέρα κιόλας της καταστροφής, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εγκατέστησε εργολάβο και ξεκίνησε τις διαδικασίες της ολοκλήρωσης του οδικού δικτύου που είναι περιφερειακό και ανήκει σε αυτή. Υπολογίζουμε ότι αν συντρέξουν οι καιρικές συνθήκες, το επόμενο 15ήμερο, 20ήμερο θα έχει ολοκληρωθεί το έργο και θα αποκατασταθεί πλήρως η κυκλοφορία, η οποία ουσιαστικά τώρα διενεργείται μέσω της οδού Ιερισσού και Στρατονίου. Άρα το Γομάτι έχει κανονικά πρόσβαση. Βέβαια, υπάρχει μια ταλαιπωρία των κατοίκων, γιατί χρειάζεται να κάνουν μεγαλύτερη διαδρομή. Την ανησυχία τους για την διαδικασία και την εκτέλεση των εργασιών στο συγκεκριμένο σημείο εξέφρασαν και οι επικεφαλείς της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης. Δήμαρχε, πάρει λίγο μια πρωτοβουλία και ενημέρωσε την περιφέρεια ότι είναι απαράδεκτο να βαδίσουν το έργο που αφορά την γέφυρα, τη δεύτερη στο Γομάτι, με ρυθμούς όχι χελώνας, προκλητικούς. Ούτε σήμερα δουλεύει. Που θα μπορούσαν λοιπόν να κάνουν σχηροδότηση μέχρι αύριο για να πάρει στις 27 μέρες όλες τις αντοχές που θέλει το τσιμέντο. Με αυτόν τον ρυθμό θα πάμε 15 Φεβρουαρίου με ιδανικές συνθήκες. Είναι κάτι το οποίο ξεπερνάει και τα όρια του παραδεκτού. Δεν έχει σκηροδετηθεί ακόμα η επιφάνεια του γιατριού. Όταν σκηροδετηθεί η επιφάνεια του γιατριού και εφόσον οι ατμοσφαιρικές συνθήκες είναι αρκετές ξηρές, για να παραδοθεί στην κυκλοφορία το πετόν αυτό θέλει τουλάχιστον ένα μήνα. Εάν λοιπόν υποθέσουμε ότι αμέσως μετά από τις γιορτές θα πέσει η πλάκα και ο καιρός θα είναι καλός, ένα μήνα θέλουμε για να περάσει ένα αυτοκίνητο από πάνω αυτό το δρόμο. Από εκεί και πέρα όλες οι άλλες εργασίες για να φτάσουμε στο ασφαλτοστρωμένο
Θέλει ακόμα τουλάχιστον μισό μήνα παραπάνω. Είναι γεγονός πάντως ότι το τελευταίο διάστημα ο Δήμαρχος Αριστοτέλη και ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης και πρώην αντιδήμαρχος Αργύρης Τσακνής έχουν επιδοθεί σε ένα πόλεμο ανακοινώσεων, κυρίως μέσω των social media, αναφορικά με θέματα που έχουν να κάνουν με επιλογές της προηγούμενης διοίκησης του Δήμου και επιλογές της σημερινής διοίκησης. Διαγωνισμό για τη συντήρηση της νέας παραλίας προκηρύσει η διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης σε μια προσπάθεια να αποκατασταθούν το συντομότερο δυνατό τα προβλήματα που καταγράφονται στο αναπλασμένο παραλιακό μέτωπο. Παράλληλα, μέσα στον επόμενο μήνα αναμένεται να αντικατασταθεί με δωρεά ιδιώτη όλο το ξύλινο δάπεδο που έχει υποστεί φθορές και σε κάποια σημεία έχει αποκολληθεί. Σύμφωνα με την υπάρχουσα καταγραφή, τα βασικότερα προβλήματα της νέας παραλίας εντοπίζονται στους χώρους πρασίνου, στον ηλεκτροφωτισμό των πάρκων, στα συντριβάνια που δεν λειτουργούν και τα ξεκολλημένα μάρμαρα, ενώ αρκετά σημεία είναι γεμάτα συνθήματα. Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων του Δήμου Θεσσαλονίκης, Εφραίμ Κυριζίδης, μιλώντας στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ανακοίνωσε ότι η αντικατάσταση όλου του ξύλινου ντεκ της παραλίας που παρουσιάζει φθορές θα χρηματοδοτηθεί από δωρεά βορειοελλαδίτικης εταιρείας, ενώ αναμένεται η έγκριση τις επόμενες μέρες από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. Δεν έχει συντηρηθεί εδώ και 15 χρόνια το ξύλινο ντεκ, όπως και πολλά ακόμη κομμάτια της παραλίας, τόνισε χαρακτηριστικά ο κύριος Κυριζίδης. Όσον αφορά στη φύλαξη του χώρου, προκειμένου να περιοριστούν τα φαινόμενα βανδαλισμού και καταστροφών, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος εξέφρασε τη σκέψη της διοίκησης να επεκταθεί το υπάρχον πρόγραμμα για την καθαριότητα και τη φύλαξη από τους υπαλλήλους του Δήμου. Για τις εκατοντάδες καμένες λάμπες τέλος κατά μήκος του παραλιακού μετόπου, ο κύριος Κυριζίδης ανέφερε πως βρίσκεται σε εξέλιξη μια συνολική εργολαβία για τον ηλεκτροφωτισμό στο Δήμο Θεσσαλονίκης και εξέφρασε την αισιοδοξία πως μέσα στο επόμενο δίμηνο θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για να ξεκινήσει η αντικατάστασή τους. Ουσιαστικές και οριστικές λύσεις στην καθαριότητα, την αστική συγκοινωνία, τις καταλήψεις των κοινόχρηστων χώρων ζητούν μεταξύ άλλων οι δημότες που συναντήσαμε σήμερα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα, όπως μας περιέγραψαν, η ταλαιπωρία των επιβατών στις στάσεις των λεωφορείων είναι τεράστια, ενώ η κατάσταση της καθαριότητας, αν και έχει βελτιωθεί, όπως λένε, στον κεντρικό Δήμο, χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια από την αρμόδια υπηρεσία. Τα παράπονα των πολιτών αφορούν και στα προσπέλαστα πεζοδρόμια εξαιτίας της κατάληψής τους από τα αυτοκίνητα και τα δίκυκλα. Η καθαριότητα είναι ένα από τα βασικά θέματα που θέτουν οι κάτοικοι του Δήμου Θεσσαλονίκης. Θέλουμε να είμαστε καλύτερα, δηλαδή να καθαριότητα να έρχεται πιο γρήγορα. Τα ανακυκλώσιμα να φεύγουν σύντομα, γιατί πέφτουν τα σκουπίδια, δεν τα μαζεύουν. Ας προσπαθήσουμε και εμείς να είμαστε καθαροί. Όχι μόνο ο Δήμος. Πρέπει και εμείς να προσέχουμε, να μην τα πετάμε τα σκουπίδια έξω από τον κάδο. Πολλές φορές τα σκουπίδια παραμένουν σε μερικούς κάδους πάνω από 4-5 μέρες. Και αυτό σοβαρό πρόβλημα. Πιστεύω ότι η καθαριότητα έχει βελτιωθεί αρκετά. Αλλά νομίζω τώρα πιστεύω ότι έχει μπει μια τάξη καλύτερη, ας πούμε. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Σκουπίδια πολλά στους δρόμους. Δεν περνάνε συνέχεια τα πορηματοφόρα να τα συλλέξουν. Βγαίνουν τα πορηματοφόρα σε ώρες αιχμής. Στην κίνηση της πόλης, ας πούμε, το κατά μεσήμερο παρακολύουν την αγορά τους εμπόρους. Θέματα που ο νυν δήμαρχος όφιλε να τα ξέρει, γιατί έχει θητεύσει ως αντιδήμαρχος μια διετία στην προηγούμενη δίκηση, αλλά δυστυχώς εγώ βλέπω να επαναλαμβάνω τα κακώς κείμενα. Έναν καθημερινό Γολγοθά αποτελεί αστική συγκοινωνία. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι επιβάτες, κυρίως από τη Δυτική Θεσσαλονίκη, ταλαιπωρούνται στη στάση του ΟΑΣΤ. Μένω επάνω στη Σταυροπολή, επί της Ωραιοκάστρο. Το πρόβλημά μας είναι το εξής. Το 34 το λεωφορείο, μας βάζουν και μικρά λεωφορεία. Το 34 από την αρχή της, που ξεκινάει από Νικόπολη, γεμίζει. Μέχρι να έρθουμε Αριστοτέλος έχει 34 στάσεις. Φανταστείτε πόσο κόσμο πρέπει να πάρει και πού θα τον βάλει. Τόσα χρόνια ταλαιπωρούμαστε. Ένας από αυτούς δεν έχει κάνει αυτό το ταξίδι. Ένα από τα top προβλήματα που απασχολεί την πόλη είναι ο ΟΑΣ. Σίγουρα θα πρέπει να πούνε περισσότερα λεωφορεία στις γραμμές. Σίγουρα θα πρέπει να εξυγχρονιστούν τα λεωφορεία. Γιατί υπάρχει, επικρατείται διαχώρητο, ειδικά τις μεσημβρινές ώρες, όπου οι άνθρωποι σχολάνε και θέλουν να γυρίσουν στα σπίτια τους. Δεν εξυπηρετούνται οι πολίτες όσον αφορά τη μεταφορά από την Καλαμαριά εδώ και το αντίστροφα.
γεμίζουν τα λεωφορεία και πρέπει να περιμένουν και μισή ώρα και 40 λεπτά για να βγουν στο λεωφορείο. Και αγαναχτεί ο κόσμος. Απροσπέλαστα όμως είναι και τα πεζοδρόμια από τα παρανόμως σταθμευμένα αυτοκίνητα και δίκυκλα. Και τα διπλοπαρκαρίσματα. Να μπορούμε τουλάχιστον να περνάμε ανάμεσα στο πεζοδρόμιο. Τα μηχανάκια δεν μπορούμε να περάσουμε. Και δεν μπορούμε να πάμε στο πεζοδρόμιο. Αυτή η κατάσταση είναι δραματική πλέον. Δεν γίνεται. Φαντάσου να έχεις και καρότσι και να έχεις και μωρό. Το πάρκινγκ είναι ένα ζήτημα σε αυτή την πόλη, γιατί βλέπουμε παρκαρισμένα παντού, στις διαβάσεις, εκεί που είναι για θέσεις αναπήρων, οπότε και γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να μεριμνήσει ο Δήμος. Επίσης το κυκλοφοριακό και οι θέσεις στάθμευσης απασχολούν τόσο τους κατοίκους όσο και τους επισκέπτες. Το κυκλοφοριακό στις ώρες αιχμής, δηλαδή στους μεγάλους δρόμους. Το μετρό είναι που έχει κλείσει αρκετά, ας πούμε, την Εγνατία και δεν μπορεί να κυκλοφορήσουν. Έχουμε το κυκλοφοριακό χάος, τα προβλήματα με το πάρκινγκ. Το κυκλοφοριακό. Τα συγκεκριμένα αυτά προβλήματα δυστυχώς είναι χρόνια και οι τοπικές αρχές καλούνται να συμβάλλουν στην ουσιαστική επίλυσή τους. Θα πάμε αμέσως τώρα στο τραγικό συμβάν που σημειώθηκε την Κυριακή το απόγευμα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, συγκεκριμένα μπροστά στο Μέγαρο Μουσικής. Αναφερόμαστε προφανώς στον θάνατο του 28χρονου Βούλγαρου οπαδού, ο οποίος κατέληξε, από ό,τι λένε πληροφορίες και πάντα σύμφωνα με το ρεπορτάζ και ό,τι έχει διαρρεύσει μέχρι στιγμής, από την ιατροδικαστική έκθεση, από την παράσυρση που ακολούθησε, από γιοταχή αυτοκίνητο και όχι από τα χτυπήματα τα οποία δέχτηκε από τους οπαδούς οι οποίοι του επιτέθηκαν και αυτού βέβαια και όσων ήταν μαζί του στην παραλιακή το απόγευμα της Κυριακής. Είναι μαζί μου ο Χρήστος Χατζημίσης στο στούντιο. Χρήστο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Σάκη. Περιμέναμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και μεγάλη αγωνία την ιατροδικαστική έκθεση, γιατί υπήρχε αυτό το τεράστιο ερωτηματικό. Κατέληξε από τα χτυπήματα που δέχθηκε από τους οπαδούς, να τους πει κανείς, από την ομάδα κρούσης, η οποία επιτέθηκε στην παρέα του και στον ίδιο μασκοφόρη, κρανοφόρη, κουκουλοφόρη. Ή κατέληξε τελικά από την παράσυρση από το γιοταχή αυτοκίνητο της 25χρονης, 26χρονης, η οποία είχε εγκαταλείψει προχθές και όλα στον τόπο του συμβάντος. 26χρονος ο Θανών. Να πούμε, Σάκη, ότι φως σε αυτή την υπόθεση θα δώσει το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης όταν δοθεί στη δημοσιότητα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, όπως είπες και εσύ, που έχουμε, είναι ότι ο θάνατός του τελικά προήλθε σε κακώσεις πιελού κοιλίας που προκλήθηκαν από την παράσυρσή του από το αυτοκίνητο της 26χρονης και ότι σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση οι υπόλοιπες κακώσεις που εντοπίστηκαν στο σώμα του 28χρονου υπήρχαν. Δεν ήταν θανατηφόρες όμως. Υπήρχαν και άλλες κακώσεις, αλλά δεν ήταν θανατηφόρες. Ναι. Το πόρισμα της ιατροδικαστή θα αποσταλεί στη δικαιοσύνη για να περιληφθεί στη δικογραφία. Είναι ξεκάθαρο βέβαια ότι ο άνθρωπος χτυπήθηκε από αυτή την ομάδα κρούσης. Ακριβώς. Η οποία ειδοποιήθηκε περιέργως, το περιέργως εντός εισαγωγικών, ειδοποιήθηκε, έσπευσε, ακολούθησε το κυνηγητό στο παραλιακό μέτωπο μεταξύ του ανοιχτού πάρκινγκ του Δήμου Θεσσαλονίκης μέχρι μπροστά στο Μέγαρο Μουσικής και αμέσως μετά στο κάθετο δρομάκι το οποίο συνδέει το Μέγαρο Μουσικής με την παραλιακή οδό, την Μαρία Κάλλας. Εκεί προφανώς χτυπήθηκε, θα έχασε τις αισθήσεις του, ζαλίστηκε, έπεσε στο οδόστρωμα και παρασύρθηκε. Και η 26χρονη πάντως, η οποία παραδόθηκε στις αστυνομικές αρχές, χθες την αναζητούσε η αστυνομία, διότι παραδόθηκε η συνέλευση, έφυγε. Γιατί αρχικά η αστυνομία μιλούσε για τρεις συλλήψεις. Η 26χρονη παραδόθηκε στις αστυνομικές αρχές, αφέθηκε ελεύθερη χωρίς περιοριστικούς όρους. Εις βάρος της ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και εγκατάλειψη τροχαίου. Σε βαθμό πλημελήματος είναι και οι δύο πράξεις. Επίσης, παραγγέλθηκε ως προς το δικό της σκέλος η διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας προκειμένου να προσκομιστούν τα πορίσματα της τροχίας και του ιατροδικαστή. Τώρα, όσον αφορά στους συλληφθέντες που είναι αυτό, δύο. Να σε διακόψω, καλά κάνεις και το θέτεις, γιατί έτσι όπως έχει στηθεί το κατηγορητήριο, πρόκειται για δύο ξεχωριστές υποθέσεις. Ακριβώς. Άλλη είναι η υπόθεση της επίθεσης αυτής της ομάδα κρούσης στους οπαδούς, τους Βούλγαρους οπαδούς.
Και άλλη είναι η υπόθεση της παράσυρσης της 26χρονης. Σχετικά με την επίθεση αυτή, θα πρέπει να πούμε ότι είναι χαρακτηριστικό αυτό που αναφέρει η ΠΑΕ Άρη στην ανακοίνωσή της, που καλεί την αστυνομία να βάλει τέλος στα ραντεβού που στείνονται σχεδόν κάθε βράδυ, όπως αναφέρει στην ανακοίνωση, και να μην δοθεί καμία ανοχή πλέον. Τώρα, να πούμε για τους δύο που έχουν συλληφθεί. Είναι λοιπόν δύο οι οποίοι κατηγορούνται για δύο κακουργήματα και 9 πλημελήματα, που είναι τα κακουργήματα της θανατηφόρας σωματικής βλάβης και της συνέργειας σε βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, όπως επίσης τα πλημελήματα της συμπλοκής της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, της διατάραξης κοινής ειρήνης, παραβιάσης των νόμων περί αθλητισμού και όπλων. Οι δύο συλληφθέντες παραπέμφθηκαν σε τακτική ανακρίτρια της Θεσσαλονίκης και πήραν προθεσμία να απολογηθούν για την Πέμπτη. Μεθαύριο. Και μέχρι τότε ακριβώς παραμένουν σε καθεστώς κράτησης. Πάντως υπάρχουν πάρα πολλά θολά σημεία για το πώς εξελίχθηκε όλο αυτό το περιστατικό. Δεν ξέρω αν έχει την πλήρη γνώση και η αστυνομία. Η ταυτοποίηση σε πρώτη φάση έγινε και με τη βοήθεια οπτικού υλικού, προφανώς κυρίως από τις κάμερες που υπάρχουν στο γύρω χώρο, ακριβώς και στο πάρκινγκ, αλλά και στα καταστήματα που βρίσκονται εκεί. Θα πρέπει να πούμε πάντως ότι... Γιατί το λέω, γιατί αν συμμετείχαν 20, όπως ακούγεται, εδώ μιλάμε για 2 οι οποίοι έχουν ταυτοποιηθεί και συλληφθεί. Από τους 2 στους 20 είναι τεράστια η απόσταση. Προφανώς. Χωρίζει χάος τους 2 αυτούς αριθμούς. Ακριβώς. Και να πούμε, Σάκη, ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ο ένας από τους 2 τους συλληφθέντες φέρεται να είναι γιος αστυνομικού που υπηρετούσε μέχρι πρότινος στην υποδιεύθυνση αντιμετώπισης βίας στους αθλητικούς χώρους, η οποία υποδιεύθυνση έχει αναλάβει αυτό το σοβαρό περιστατικό. Να, αυτά είναι τα παιχνίδια της μοίρας. Πάντως υπάρχουν θολά σημεία, υπάρχουν πολύ μεγάλα ερωτηματικά. Μεγάλο μέρος των ειδήσεων είναι και αυτές με ερωτηματικά, γιατί προκύπτουν από διαρροές ή τεκμέρονται με τον Α ή τον Β τρόπο. Νομίζω ότι όταν θα συλλεχθούν όλα τα στοιχεία από τους αρμόδιους, πρέπει να μιλήσει κάποιος και να μας πει με πάσα λεπτομέρεια το τι συνέβη. Το τι συνέβη και τι συμβαίνει. Δεν μπορούμε να έχουμε γκρίζες ζώνες σε τέτοια θέματα. Νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον η απολογία των 2 συλληφθέντων. Ενδεχομένως να πάρουμε περισσότερα στοιχεία από όσα γνωρίζουμε τώρα. Άρα. Και βεβαίως θα δούμε και τι θα πει η ιατροδικαστική έκθεση όταν δοθεί στη δημοσιότητα. Επίσημα. Δοθεί στη δημοσιότητα. Χρήστος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, και τώρα φεύγουμε και πάμε στον Θερμαϊκό, γιατί είχαμε μια ψαριά αλλιώτικη από τις άλλες σήμερα. Περισσότερα από 40 ηλεκτρικά πατίνια ψάρεψαν από το βυθό του Θερμαϊκού, συνεργεία του Δήμου Θεσσαλονίκης. Από νωρίς το πρωί, εργαζόμενοι μαζί με τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Κινητικότητας, ο Κράτη Δημητριάδη, βρέθηκαν στην παραλία της πόλης σε μια προσπάθεια συλλογής των ηλεκτρικών πατινιών που ασυνείδητοι πολίτες πέταξαν μέσα στη θάλασσα, δίχως να υπολογίζουν και τις καταστροφικές συνέπειες για το θαλάσσιο οικοσύστημα. Επιχείρηση ψαρέματος ηλεκτρικών πατινιών που ασυνείδητοι πολίτες πέταξαν στο βυθό του Θερμαϊκού πραγματοποίησαν συνεργεία του Δήμου Θεσσαλονίκης. Από νωρίς το πρωί, τα συνεργεία παρουσία του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Κινητικότητας Σοκράτη Δημητριάδη βρέθηκαν στην παλιά παραλία της πόλης και με ειδικό εξοπλισμό ανέσυραν ορισμένα από τα βυθισμένα πατίνια, τα οποία βρέθηκαν σε ιδιαίτερα κακή κατάσταση. Εκτιμάται ότι στο βυθό βρίσκονται αυτή τη στιγμή πάνω από 45 πατίνια, τα περισσότερα εκ των οποίων βρίσκονται στον πάτο της θάλασσας για περισσότερο από 6 μήνες. Θεωρώ ότι δεν καταλαβαίνουν το μέγεθος της οικολογικής καταστροφής που πράττουν εκείνη τη στιγμή, διότι οι μπαταρίες που φέρνουν τα οχήματα είναι ο χειρότερος ρήπος που μπορούμε να πετάξουμε στη θάλασσα. Όπως βλέπετε, ανά 10 μέτρα περίπου βγάζουμε και πατίνια. Με το που οξυδοθούν, οι μπαταρίες είναι ικανές να προκαλέσουν τεράστια μόλυνση στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Για το σκοπό αυτό, η μία εκ των 2 εταιριών ενοικίασης ηλεκτρικών πατινιών στην πόλη πρότεινε στον αρμόδιο αντιδήμαρχο να προσλάβει δίτες, ώστε μέσα στις επόμενες ημέρες να στηθεί δεύτερη επιχείρηση ενέλκυσης για όσα πατίνια βρίσκονται σε βαθύτερα σημεία του Θερμαϊκού κόλπου. Από νωρίς το πρωί, συνεργεία του Δήμου Θεσσαλονίκης βρίσκονται εδώ στην παλιά παραλία με σκοπό να ανασύρουν τα ηλεκτρικά πατίνια από το βυθό του Θερμαϊκού. Όπως μπορείτε να δείτε πίσω μου, έχουν ήδη ανασύρει αρκετά πατίνια, ενώ μέχρι το τέλος της ημέρας αναμένεται να βγάλουν περίπου 35 ακόμη πατίνια. Πρέπει να τα βγάλει ο Δήμος για να γλιτώσει, ας πούμε, κάπως από τη μόλυνση η θάλασσα. Η θάλασσα είναι για όλους μας.
και χαλνάμε το σπίτι των ψαριών όλων αυτών. Κρίμας. Αυτό είναι ακόμη χειρότερο. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Θέλει λίγο συνείδηση να έχουμε. Υπάρχει και μόλυνση και τα πατίνια χαλάνε και ο κόσμος δεν μπορεί να μετακινηθεί. Το θέμα είναι να σταματήσει αυτό το φαινόμενο, το οποίο δεν είναι μόδα, είναι χαζομάρα. Εγώ αυτό θα έλεγα, για να το καταλάβει όλος ο κόσμος όπως πρέπει. Τα πατίνια θα αποθηκευτούν προσωρινά σε ειδικούς χώρους μέχρι να απομακρυνθούν από τις εταιρείες. Η μόδα των τελευταίων μηνών, γιατί ως γνωστόν δύο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία. Πολλαπλά κρούσματα θανάτωση ζώων με φόλες έχουν προκαλέσει αναστάτωση σε περιοχές του Δήμου Ωραιοκάστρου. Κάτοικοι έχουν προχωρήσει σε καταγγελίες σε στελέχη της διοίκησης του Δήμου. Συγκεκριμένα βρέθηκαν σκοτωμένα με αφρούς στο στόμα τρία σκυλιά και μία γάτα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα άτυχα ζώα ξεψύχησαν στην περιοχή Πάρκο του Βορρά, ενώ τέσσερα κουταβάκια, τα τρία νεκρά, βρέθηκαν σε σακούλα σκουπιδιών μέσα σε κάδο στο Μελισσοχώρι. Το θέμα έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις και ο Δήμαρχος Παντελής Τσακίρης έχει δώσει ήδη εντολή να κινηθούν οι διαδικασίες για την κατάθεση μήνυσης κατά γνώστων. Αποδέκτες καταγγελιών για περιστατικά βασανιστικής θανάτωσης ζώων έγιναν τις τελευταίες ώρες στελέχη της διοίκησης του Δήμου Ωραιοκάστρου. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, κουτάβια, σκύλοι και μία γάτα βρέθηκαν νεκρά είτε από φόλα είτε από άλλον τύπο βασανισμό σε περιοχές του Πενταλόφου και του Μελισσοχωρίου. Στον Πεντάλοφο και την περιοχή Πάρκο του Βορρά βρέθηκαν το πρωί του Σαββάτου σκοτωμένα τρία σκυλιά και μία γάτα με εμφανή σημάδια φόλας, ενώ ένα σκυλί αγνοείται. Στο Μελισσοχώρι βρέθηκαν τέσσερα κουταβάκια κλεισμένα μέσα στη σακούλα, από όπου το ένα διασώθηκε. Η ενημέρωση που είχαμε το Σάββατο τα ξημερώματα ήταν σε μια περιοχή λεγόμενη Πάρκο του Βορρά, αν δεν κάνω λάθος, στη γέφυρα Πενταλόφου. Βρέθηκαν τέσσερα σκοτωμένα ζώα από φόλες, τρία σκυλιά και μία γάτα. Ένα σκυλί ακόμα, από ό,τι ξέρω, το ψάχνουμε, δεν έχουμε βρει. Και ένα σκυλάκι το οποίο προλάβαμε και το σώσαμε. Από το σκυλάκι αυτό το οποίο σώθηκε, ουσιαστικά βρέθηκε το ότι πρόκειται για κάποια ουσία που δημιουργήθηκε από την φόλα. Επομένως, είμαστε σίγουροι ότι δεν έγινε τυχαία, αλλά ήταν στοχευμένο. Παράλληλα, στο Μελισσοχώρι πάνω, βρήκαμε μέσα σε ένα σκουπιδοντενεκέ τέσσερα κουταβάκια τυλιγμένα σε μία σακούλα. Δυστυχώς δεν μπορούσαμε να ανοίξουμε εγκαίρως τη σακούλα και ευτυχώς ήταν στην περιοχή ένα γκρέιτερ για μία βλάβη που είχαμε στη ΔΕΗΟ του Μελισσοχωρίου και έφυγε κατευθείαν ο άνθρωπος ώστε μαζί με το μηχάνημα και τους κατοίκους της περιοχής να αναποδογυρίσουν σκουπιδοντενεκέ για να βγουν τα κουτάβια. Όπως καταλαβαίνετε, τόση ώρα μέσα στη σακούλα σαφέστατα και δεν θα μπορούσαν να επιβιώσουν. Ένα κουταβάκι μπορέσαμε και σώσαμε γιατί ήταν νεογνά όλα. Κάτι το οποίο το θεωρούμε ότι όχι μόνο είναι απάνθρωπο. Όποιος δεν μπορεί να προσέξει οποιοδήποτε ζώο ή οτιδήποτε, ας κάνει έκκληση σε εμάς, στη φιλοζωική. Υπάρχουν άνθρωποι που τα προσέχουν στα σπίτια τους. Σαφέστατα, αυτές οι κινήσεις και αυτές οι συμπεριφορές δεν βαδίζουν με την οτροπία μας, ούτε βέβαια και με την κοινωνία στην οποία ζούμε τώρα. Με ανακοίνωσή της, η διοίκηση του Δήμου Ωραιοκάστρου εκφράζει τον αποτροπιασμό της για τα περιστατικά αυτά, ενώ ο Δήμαρχος Παντελής Τσακίρης έχει ήδη δώσει εντολή να κινηθούν οι διαδικασίες για την κατάθεση μήνυσης κατά γνώστων. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος ότι όταν μιλάμε για δολοφονία και κακοποίηση ζώων, υπάρχει φυλάκιση των 2 ετών και πρόστιμο μέχρι 30.000 ευρώ. Ο Δήμαρχος, ο κύριος Τσακίρης, ουσιαστικά έχει προβεί σε μήνυση κατά γνώστων. Εμείς σε συνεργασία με τη φιλοζωική θα κάνουμε κάποιες συντονισμένες κινήσεις ενημέρωση των πολιτών και ευαισθητοποίηση ουσιαστικά των πολιτών για τα κρούσματα τα συγκεκριμένα. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο προσπαθούμε καθημερινά είναι από χορηγίες και δωρεές, από τροφές, από φάρμακα, από εμβόλια, τα πάντα να κάνουμε εμείς και στα αδέσποτα, αλλά και σε όποιον έχει δεσποζόμενο και δεν μπορεί ουσιαστικά να το συντηρήσει σωστά, είμαστε πάλι δίπλα του. Γι' αυτό και σας ανέφερα και πριν ότι είναι πολύ σημαντικό για εμάς να υπάρχει επικοινωνία στο 2313-3084, να βρούμε τον τρόπο να βοηθήσουμε, παρά να φτάνουμε στον τόπο συμβάντος και να είναι πλέον αργά. Αυτό που τόνισε η κυρία Δρόσου είναι ότι πρόκειται για ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο θα λυθεί όταν λειτουργήσει το καταφύγιο. Την ευκαιρία να ανακυκλώσουν τα φυσικά έλατα που στόλισαν κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων έχουν οι πολίτες της Θεσσαλονίκης μέσα από τη δράση που για δεύτερη συνεχή χρονιά προωθεί ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Πέρυσι ανακυκλώθηκαν περίπου 4.000 φυσικά έλατα, τα οποία μετά από κατάλληλη επεξεργασία χρησιμοποιήθηκαν ως εδαφοβελτιωτικό σε συγκεκριμένους χώρους. Με κεντρικό σύνθημα «Κανένα χριστουγεννιάτικο δέντρο στον Χιτά» επιχειρείται για δεύτερη συνεχή χρονιά από τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας η αξιοποίηση μέσω της ανακύκλωσης των φυσικών χριστουγεννιάτικων δέντρων, τα οποία τις περισσότερες φορές μετά το πέρας των γιορτών καταλήγουν στα σκουπίδια. Οφόδουσα με δικά του μηχανήματα σε χώρο όπως είναι οι ταγαράδες, όσοι Δήμοι μπορούν να πάνε στους ταγαράδες, αλλά και σε χώρους που υποδεικνύουν οι Δήμοι, πηγαίνουμε τους θρηματιστές εμείς, που είναι δικά μας μηχανήματα αυτά, του φορέα, και θρηματίζουμε τα φυσικά χριστουγεννιάτικα δέντρα και τα πάμε σε σημεία που μας υποδεικνύουν τα δασαρχεία Θεσσαλονίκης, Λαγκαδά και Σταυρού. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Μπαίνει ο συμπολίτης μας στη διαδικασία του τρόπου διαχείρισης των αποβλήτων σε εντελώς διαφορετικό δρόμο, για τη μείωση του όγκου των απορριμμάτων. Πλέον, κανένα φυσικό χριστουγεννιάτικο δέντρο στους Χιτά. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Φορέα Διαχείρισης, κύριο Μιχάλη Γεράνη, το 2019 ανακυκλώθηκαν περίπου 4.000 φυσικά χριστουγεννιάτικα δέντρα, τα οποία μετά από κατάλληλη επεξεργασία αξιοποιήθηκαν ως εδαφοβελτιωτικό υλικό σε χώρους που υπέδειξαν τα δασαρχεία για αναδάσωση, ενώ μέρος αυτών δόθηκε σε μικροεπιχειρήσεις που παράγουν το γνωστό πέλετ, ένα είδος καυσίμου που προέρχεται από ξύλο και είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Κάνουν τη συλλογή οι Δήμοι και φέρνουν σε δικούς μας χώρους που έχει πει ο Φορέας, ούτως ώστε με δικούς μας θρηματιστές να αξιοποιούμε και να ανακυκλώνουμε τα φυσικά χριστουγεννιάτικα δέντρα. Ο Φορέας Διαχείρισης απέστειλε έγγραφο σε όλους τους Δήμους, οι οποίοι καλούνται να υποδείξουν στους δημότες συγκεκριμένα σημεία στα οποία μπορούν να προσέρχονται και να αφήνουν τα φυσικά χριστουγεννιάτικα δέντρα. Ο Δήμος Παύλου Μελά στηρίζει για δεύτερη συνεχή χρονιά τη δράση. Παροτρύνουμε τους πολίτες μετά το ξεστόλισμα των χριστουγεννιάτικων δέντρων, όσα είναι φυσικά, έτσι, να τα αφήσουν δίπλα στους κάδους και σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου να μεταφερθούν σε έναν ειδικό χώρο όπου εκεί η υπηρεσία Πρασίνου με τον κλαδοτεμαχιστή που έχουμε τα θρηματίζει και το υλικό που προκύπτει μετά το χρησιμοποιούμε είτε για τα πάρκα μας ως εδαφοβελτιωτικό είτε για οποιαδήποτε άλλη χρήση που έχει αρκετές όπως παραγωγή πέλετ σε συνεργασία με τον ΦΟΣΔΑ και την περιφέρεια. Πέρσι για πρώτη χρονιά που το εφαρμόσαμε με την αντίστοιχη καμπάνια ανταποκρίθηκαν πάρα πολλοί πολίτες. Γύρω στα 120 δέντρα πέρσι συλλέξαμε μέσα από αυτή τη διαδικασία. Τη δράση ανέλαβαν από κοινού το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθώς και ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Ένα νέο ασφαλιστικό τοπίο όσον αφορά στις εισφορές τόσο των ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών, όσο και των μισθωτών σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα αναμένεται να διαμορφωθεί εντός του 2020. Η αρχή αναμένεται να γίνει με τις εισφορές των μη μισθωτών και το νέο σύστημα ασφαλιστικών κατηγοριών. Σύμφωνα με τις οριστικές διατάξεις που έχουν εγκριθεί και από το Υπουργικό Συμβούλιο, στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας, που πρέπει να έχει ψηφιστεί έως το τέλος Ιανουαρίου, ώστε εντός του Φεβρουαρίου να ξεκινήσει η πληρωμή των εισφορών με το νέο σύστημα, θεσπίζονται 7 επίπεδα εισφορών. Το ένα επίπεδο αφορά μόνο τους νέους επαγγελματίες με δραστηριότητα έως 5 ετών. Τα υπόλοιπα 6 επίπεδα είναι ανοιχτά για όλους, καθώς ο ασφαλισμένος θα μπορεί στις αρχές κάθε έτους να επιλέγει ελεύθερα ένα από τα 6-7 επίπεδα με βάση την οικονομική του δυνατότητα. Για τους αγρότες ασφαλισμένους στο πρώην ΟΓΑ, τα ασφάλιστρα για το 2020 διαμορφώνονται σε 119 ευρώ στο πρώτο επίπεδο, 143 ευρώ στο δεύτερο επίπεδο, 171 ευρώ στο τρίτο επίπεδο, 205 ευρώ στο τέταρτο επίπεδο, 246 ευρώ στο πέμπτο επίπεδο και 319 ευρώ στο έκτο επίπεδο. Με χαμόγελα υποδέχτηκαν το 2020 η ελατοπαραγωγή του Ταξιάρχη Χαλκιδικής, αφού μετά από πολλά χρόνια προσπαθειών τελικά ο στόχος πώλησης 25.000 δέντρων
όχι μόνο επετεύχθη στις γιορτές του 2019, αλλά ξεπεράστηκε κιόλας. Πουλήθηκαν περισσότερα έλατα κατά περίπου 15% έναντι των εορτών του 2018, όταν ο αριθμός τους δεν είχε ξεπεράσει τις 22.000. Η ελατοπαραγωγή του Ταξιάρχη Χαλκιδικής, που για περισσότερες από 25 μέρες κοιμώντουσαν σε τροχόσπιτα που είχαν στήσει σε 45 σημεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και ζεσταίνονταν με τις φωτιές που άναβαν στο ύπαιθρο, πήραν μία ανάσα και χάρηκαν με την εμπιστοσύνη που τους έδειξαν οι πολίτες. Επόμενος στόχος να καταφέρουν να κατακτήσουν και πάλι το επίπεδο πωλήσεων των 45.000 δέντρων που είχαν φτάσει το 2010, προ-κρίσης δηλαδή. Ήδη συζητούν για τις επόμενες κινήσεις τους σχετικά με την περαιτέρω διεύρυνση του μερίδιου αγοράς τόσο στην εσωτερική όσο και στην εξωτερική, όπως ας πούμε στην Κύπρο, όπου δραστηριοποιούνται την τελευταία πενταετία και διαθέτουν ετησίως περί τα 2.000 δέντρα. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας. Ακολουθεί, όπως κάθε βράδυ, ο Γιώργος Φακής με αθλητικές ειδήσεις. Αμέσως μετά η πρόβλεψη για τον αυριανό καιρό και εμείς αύριο στις 9 θα είμαστε και πάλι μαζί. Καλό βράδυ σε όλους.